κοντά μας ο αντιπρόεδρος της Ενώσεως Παθολόγων και Ογκολόγων Ελλάδος και επιμελητής Α στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, Μιχάλης Νικολάου. Γιατρέ, καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να μας πείτε την έως τώρα εξειδίκευσή σας και πορεία σας ως ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αργυρικάντο Νικολάου, για την ερώτηση και για την φιλοξενία στην εκπομπή. Να πω για τους τηλεθεατές σας ότι ασχολούμαι αρκετά χρόνια με την παθολογική ογκολογία και έχω περάσει από αρκετά νοσοκομεία δίνοντάς μου ένα πλούσιο εφόδιο γνωσιακό. Παράλληλα, όπως αναφέρατε, είμαι και αντιπρόεδρος των Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος και αυτή τη στιγμή είμαι στο νοσοκομείο του Αγίου Σάββα ως παθολόγος ογκολόγος θεραπεύοντας ασθενείς με καρκίνο. Όπως μπορούμε και ενημερωνόμαστε καθόλου αυτό το διάστημα, τα τελευταία χρόνια η ιατρική τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτό σε τι βαθμό έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο ζωής των καρκινοπαθών ασθενών? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε στους τηλεθεατές σας ότι πραγματικά έχουν γίνει άλματα και αυτό είναι ένα σπουδαίο όφελος. Δηλαδή τι, η τεχνολογία έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να κατακτήσουμε και να θεραπεύσουμε πάρα πολλές μορφές καρκίνου. Ποτέ άλλοτε δεν ήμασταν τόσο κοντά στη διάγνωση όσο είμαστε τώρα. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε καταφέρει να διαγνώσκουμε τόσο σύντομα και με τόση ακρίβεια τους ασθενείς μας και ποτέ άλλοτε δεν φτάσαμε τόσο κοντά στην εξατομίκευση της θεραπείας. Όλα αυτά, όπως ακριβώς είπατε, τα οφείλουμε στην τεχνολογία. Είναι σημαντικό επομένως να σταθούμε σε αυτό που είπατε, στην πρόληψη εκτός της θεραπείας. Πόσο σημαντική ή και σημαντικότερη από την ίδια τη θεραπεία είναι η πρόληψη και πώς όσοι άνθρωποι δεν έχουν νοσήσει μπορούμε να προλαμβάνουμε μελλοντικές κακοτοπιές σχετικά με την υγεία μας. Η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο στίχημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θα χώριζα το θέμα του καρκίνου σε τρία ίσα μέρη. Το πρώτο κομμάτι είναι η πρόληψη, το δεύτερο κομμάτι είναι η διάγνωση και το τρίτο κομμάτι είναι η θεραπεία. Εάν για τη διάγνωση και για τη θεραπεία έχουμε κάνει μια τεράστια πρόοδο μέσω της τεχνολογίας όπως είπαμε πριν, η πρόληψη είναι ένα αγκάθι που ακόμα δεν έχει επιληθεί. Σκεφτείτε ότι διαμέσω της πρόληψης μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε κατά 50% τους συχνότερους καρκίνους. Και για τους τηλεθεατές σας, όταν μιλάμε για πρόληψη, πρέπει να ξέρουμε ότι μιλάμε για τη διακοπή του καπνίσματος, μιλάμε για την άσκηση, μιλάμε για τη μεσογειακή διατροφή, μιλάμε για την προσθήκη εμβολίων όπου υπάρχει. Δίνω το παράδειγμα που είναι το εμβόλιο για τον HPV, για αυτό που ξέρει ο κόσμος, το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, αλλά το λέω μέσα σε εισαγωγικά αυτό, καθώς αυτό το εμβόλιο αφορά και νεαρά αγόρια, άρα δεν είναι μόνο για γυναίκες. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή είναι η μία πλευρά της πρόληψης. Υπάρχει και ακόμα μία πλευρά της πρόληψης που έχει να κάνει με τις εξετάσεις τις προληπτικές. Μαστογραφία για τις γυναίκες άνω των 40 ετών. Η εξέταση του PSA στον ορό του αίματος για άντρες πάνω των 55. Για καπνιστές έχει ένδειξη να κάνουμε χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία θώρακος μία φορά το χρόνο και ούτω καθεξής. Οι γιατροί, για να μην κουράζω το κοινό σας, τα γνωρίζουν όλα αυτά και μπορούν πάρα πολύ ορθά να συμβουλεύσουν τον κάθε έναν από εμάς. Όπως γνωρίζουμε, είστε εμπνευστής και επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος κατοίκων νοσηλείας καρκινοπαθών ασθενών με την επωνυμία ECOTHEN. Θα θέλατε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ρωτάτε για το ECOTHEN. Το ECOTHEN, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πνευματικό μου τέκνο και πάντα χαίρομαι να αναφέρομαι σε αυτό. Όταν λέμε ECOTHEN, σημαίνει η επαναλήψιμη, πιστοποιημένη και αξιολογημένη διαδικασία μεταφοράς και χορήγησης αντινεοπλασματικών, εδώ είναι το κλειδί, αμυγός νοσοκομειακών φαρμάκων στο σπίτι των ασθενών. Και το λέω αυτό γιατί
Και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε η διαδικασία της κατοίκων θεραπείας. Ένα κλιμάκιο περνούσε, ήλεγχε έναν ασθενή και μπορούσε, για παράδειγμα, να κάνει και κάποιες ιατρικές πράξεις. Αλλά εδώ, για πρώτη φορά στα χρονικά, μιλάμε για τη χορήγηση νοσοκομιακών αντινεοπλασματικών φαρμάκων. Και αυτή είναι η επανάσταση. Και γιατί είναι επανάσταση? Γιατί διατηρούμε τον ασθενή σε μια πολύ καλή ποιότητα ζωής και ψυχολογίας. Μπορούμε, έχοντας μεταφέρει έξω δύο πολύ σημαντικές κατηγορίες φαρμάκων, που είναι οι ανοσοθεραπείες και οι βιολογικοί παράγοντες, να δημιουργήσουμε μεγάλα κενά ευχάριστα μεταξύ χημειοθεραπειών, δηλαδή όταν η νόσος είναι σε ύφεση, μπορούμε να βγάλουμε τις θεραπείες έξω, να πάνε στο σπίτι και έτσι να αποσυμφορήσουμε και τα νοσοκομεία και να έχουμε και πολλαπλά ωφέλη. Θα δώσω το παράδειγμα της οικονομίας κλίμακος, αλλά και όχι μόνο. Σκεφτείτε ότι αυτό στην ευρύτερη του έκταση θα μπορούσε να ακουμπάει μέχρι και στον τουρισμό υγείας. Θα μπορούσε η χώρα μας να γίνει ένας πόλος έλξης ασθενών, οι οποίοι θα έρχονται για να θεραπευτούν σε ένα ξενοδοχείο. Το ξέρετε ότι ήδη έχουμε δώσει την πρώτη θεραπεία σε ασθενείς στον εργασιακό του χώρο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, καθότι εξασφαλίζει και πόρους στο δημόσιο σύστημα υγείας, καθότι το κράτος κάνει μια οικονομία και σε έξοδα νοσηλιών. Από την άλλη, ο καρκινοπαθής ασθενής είναι σε καλύτερη ψυχολογία, γιατί είναι στο χώρο του, το σπίτι του, την εργασία του, γιατί όχι και στις διακοπές του, όπως λέτε, αν γίνει οργανωμένα ως τουρισμός υγείας. Και από την άλλη, δεν κινδυνεύει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, να κολλήσει και κάποιες ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις δεδομένης της καταστάσεως της επιβαρημένης πάρα πολλών καρκινοπαθών ανθρώπων. Να επισημάνουμε δε, αυτό θα το πούμε, ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο εγχείρημα, και είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, να πούμε για μία φορά ακόμα πως η Ελλάδα γίνεται πρωτοπόρος στις καθήκον θεραπείας καρκίνου. Πράγματι λοιπόν είναι έτσι όπως τα λέτε. Μιλάτε, αναφέρεστε για το ECOTHEN3, όπου υπάρχει μία εθνική πλέον σχεδίαση του ECOTHEN για το πώς αυτό θα διαχυθεί στις πανεπιστημιακές κλινικές, στα αντικαρκυνικά νοσοκομεία, στις ογκολογικές κλινικές δημόσιες και μελλοντικά και ιδιωτικές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να καλύψουμε το 85% περίπου του πληθυσμού της χώρας μας, δίνοντάς τους μια εξαιρετικά ποιοτική υπηρεσία. Όσο με ρωτήσατε για το θέμα της κοστολόγησης, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δεδομένα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια πολύ σημαντική έρευνα και μελέτη για να δούμε πόσο κοστολογείται και τι κοστολόγια, όχι μόνο πώς κοστολογείται, αλλά τι κοστολόγια παράγει η υπηρεσία η οποία προσφέρουμε. Εμείς βέβαια να πούμε ότι είμαστε μέσα από ένα δημόσιο νοσοκομείο, άρα ο ασθενής δεν επιβαρύνεται τίποτα και οι πόροι που απαιτούταν για την πρώτη φάση του ECOTHEN είναι όλοι οι πόροι οι οποίοι προϋπήρχαν στο νοσοκομείο, άρα το κόστος ήταν μηδέν για την πρώτη του φάση. Βέβαια η επέκτασή του θα απαιτήσει ενίσχυση, αλλά όντως είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι στο εξωτερικό, εκεί που ήδη υπήρχαν εφαρμογές κατοίκων θεραπείας ογκολογικών ασθενών με αντίστοιχα φάρμακα, έχει φανεί ότι έχει και ένα πολύ μεγάλο όφελος και για το σύστημα υγείας, και αυτό είναι όντως σημαντικό. Επομένως, μία νότα αισιοδοξίας ανάμεσα στον πόνο και στην οδύνη που προκαλούν κάποιες σοβαρές νόσοι. Αυτές τις προσπάθειες πάντοτε πρέπει να τις στηρίζουμε. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τη δυνατότητα που μου δώσατε να συζητήσουμε και να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας.